το Matrix 210 RTK και δύο Mavic Enterprise, τα οποία αποτελούν ένας μήνος από drones, απογειώνονται για να εκτελέσουν την αποστολή τους. Οι δυνατότητες που έχει το καθένα από τα συστήματα μη επανδρομένων αεροσκαφών, τα οποία συμμετέχουν στην επίδειξη, αξιοποιούνται στο κέντρο επιχειρήσεων, έτσι ώστε η αποστολή έρευνας και διάσωσης που προβλέπει το σενάριο της άσκησης να επιτευχθεί πιο γρήγορα και πιο αποτελεσματικά. Αυτή είναι μια τεχνολογία η οποία δίνει τη δυνατότητα να προεκτείνουμε τις δυνατότητες που έχουν οι επιχειρησιακοί παράγοντες, όσο μακρύτερα, δηλαδή και σε χρόνο αλλά και σε απόσταση, σε σημεία στα οποία εξελίσσονται επιχειρήσεις. Όπως εξηγεί ο επιστημονικός συνεργάτης του ΚΕΜΕΑ, τα μη επανδρομένα αεροσκάφη, τα οποία αξιοποιούνται στο έπακρο από τις αρχές ασφαλείας σε όλη την Ευρώπη, μπορούν να βελτιώσουν σημαντικά την αποτελεσματικότητα των επιχειρήσεων, της αστυνομίας, της πυροσβεστικής και του λιμενικού, που έχουν ήδη εντάξει τα ντρόν στο δυναμικό τους. Και στόχος του είναι να έχει σαν αποτέλεσμα μία πλατφόρμα, μία λύση, η οποία θα χρησιμοποιεί τέτοιου είδους εξοπλισμό, drones, και θα παίρνει πληροφορίες από τους αισθητήρες, οι οποίοι είναι ενσωματωμένοι επάνω τους, σε σχέση με την έρευνα και τη διάσωση και την υποστήριξη της αποστολής των πρώτων ανταποκριτών στο πεδίο, μεταφέροντας παράλληλα αυτή την εικόνα πίσω. Ο έλεγχος τους μήνους, δηλαδή των περισσότερων οχημάτων, γίνεται από ένα κεντρικό σημείο, από ένα κέντρο ελέγχου, από το οποίο μπορεί να διαχειρίζεται το κάθε ένα από μόνο του, δηλαδή στο κάθε ένα μπορούμε να δίνουμε μία αποστολή, την οποία να γνωρίζει με ποιο τρόπο θα πρέπει να την εκτελέσει, και από εκεί και πέρα να παρακολουθούμε από το κέντρο ελέγχου κατά πόσο αυτή η αποστολή που το έχουμε αναθέσει έχει φτάσει στο σημείο εξέλιξης που το έχουμε αναθέσει. Στο πλαίσιο του συνεδρίου του Κέντρου Μελετών Ασφαλείας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, το οποίο φιλοξενείται στην Κρήτη, πραγματοποιήθηκε επίδειξη των δυνατοτήτων που δίνουν στις αρχές ασφαλείας τα σμήνη από ντρόν. Είναι ήδη κομμάτι επιχειρήσεων και της αστυνομίας και της πυροσβεστικής, αλλά και του λιμενικού, θα πρέπει να πω. Απλώς ακόμη δεν έχουν ενταχθεί 100% στον επιχειρησιακό σχεδιασμό και στα σχέδια των επιχειρήσεων των συγκεκριμένων φορέων. Πιλωτικά όμως χρησιμοποιούνται σε μικρούς αριθμούς. Ανάλογα με τις ανάγκες κάθε επιχείρησης, κάθε ντρόν μπορεί να στέλνει εικόνα στο κέντρο επιχειρήσεων, άλλο να σαρώνει την περιοχή με θερμική κάμερα, ακόμη και να μεταφέρει είδη πρώτης ανάγκης, όπως ένα κουτί πρώτων βοηθειών. Έχουν δυνατότητα να μεταφέρουν και εικόνα ημέρας μέσω οπτικής κάμερας και μέσω θερμικής κάμερας, μέσω θερμικού αισθητήρα. Οπότε μπορούν να χρησιμοποιηθούν είτε για αποστολές ημέρας είτε για νυχτερινές αποστολές, διότι μεταφέρουν εικόνα και τη νύχτα, άρα μπορούν να βοηθήσουν τους πρώτους ανταποκριτές στο πεδίο, δίνοντας πληροφορίες και τη νύχτα για το που μπορεί να βρίσκεται, για παράδειγμα, ένας επιζώντας, και να τον βρουν ακόμα πιο γρήγορα, καθότι ο χρόνος έχει πολύ σημαντικό ρόλο στην αποστολή της έρευνας και της διάσωσης.